Ακόμη και οι έμπειροι αστυνομικοί του τμήματος Πετραλώνων έμειναν έκθαμβοι όταν διάβηκαν το κατόφλι αυτής εδώ της πολυκατοικίας που βλέπετε στην οδό Αχιλλέως 64. Αντίκρισαν στο υπόγειο, το οποίο είναι ακόμη αδιαμόρφωτο αφού οι εργασίες έχουν εγκαταληφθεί στη μέση, ένα τεράστιο χώρο ο οποίος είχε διαμορφωθεί σε αυτοσχέδιο μπαρ με γκράφιτι στους τοίχους, με μπαρ το οποίο περιείχε εκατοντάδες ποτά διαφόρων ειδών. Και μέσα βρήκαν 32 νέους, τους οποίους βλέπετε εδώ τώρα στα πλάνα από την στιγμή της προσαγωγής τους στο τμήμα Πετραλώνων, τη στιγμή μάλλον που συλλαμβάνονται στο μπαρ. Υπήρχε λοιπόν εδώ στερεοφωνική εγκατάσταση πολύ ισχυρή, με την οποία γινόντουσαν πάρτι με heavy metal μουσική. Και από ό,τι λένε οι αστυνομικοί, γινόταν χρήση ναρκωτικών όλων των ειδών. Βρέθηκαν συγκεκριμένα μικροποσότητες κοκαίνης, χαπιών έκσταση, αλλά και χασίς, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για να διαπιστωθεί αν μέσα στο διαμορφωμένο υπόγειο υπήρχαν κρύπτες, καβάτζες όπως τις λένε οι τοξικομανείς, στις οποίες είναι κρυμμένες και άλλες ναρκωτικές ουσίες. Συνελήφθησαν συνολικά 32 άτομα, βλέπετε πλάνα από την προσαγωγή τους. Ανάμεσά τους είναι και τρεις ανήλικοι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή κρατούνται και δίνουν κατάθεση στο τμήμα Πετραλώνων. Μεταξύ αυτών οι οποίοι συνελήφθησαν είναι και ο πρώην αστυνομικός Δημήτρης Γεωργακόπουλος, ο οποίος είχε αποταχθεί από την ελληνική αστυνομία και τελευταία φέρεται ως πρόεδρος της κίνησης πολιτών ενάντια στα παρκόμετρα. Όλοι αυτοί δίνουν κατάθεση, δεν έχει γίνει ακόμη γνωστό πόσοι και ποιοι από αυτούς θα κρατηθούν τελικά, θα κατηγορηθούν για κατοχή ναρκωτικών. Πάντως είναι βέβαιο ότι οι εμπνευστές αυτής της ιδέας, του αυτοσχέδιου μπαρ δηλαδή, θα κατηγορηθούν για καταπάτηση του χώρου, τον οποίο είχαν νοικιάσει, όπως λένε οι πληροφορίες, από τον ιδιοκτήτη του κτηρίου, Γιώργο Ζουλινάκη, ως στούντιο για ηχογράφηση. Δηλαδή, με το πρόσχημα ότι θα ηχογραφούσαν δίσκους ή κασέτες, έφτιαξαν ένα αυτοσχέδιο μπαρ, στο οποίο καθημερινά, κάθε νύχτα, γινόντουσαν πάρτι με τη μουσική στη διαπασόν, γεγονός που ενοχλούσε για τους γείτονες. Κάποιος από αυτούς, πριν χθες το βράδυ, τη νύχτα της πρωτοχρονιάς, ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία σήμερα έκανε την έφοδο και συνέλαβε τα 32 αυτά άτομα. Να πούμε ότι το κτίριο αυτό είχε αρχίσει να κατασκευάζεται και προοριζόταν για να γίνει γραφεία. Όταν φτιάχτηκε πριν από 8 χρόνια η γέφυρα της οδού Αχιλλέως, η οποία οδηγεί στην οδό Καβάλας, ο ιδιοκτήτης Γιώργος Ζουλινάκης εγκατέλειψε την κατασκευή, άφησε το κτίριο ημιτελές. Και όπως είπε ο ίδιος στους αστυνομικούς, πριν από μερικούς μήνες, το φθινόπωρο, νίκιασε το υπόγειο του κτηρίου ως στούντιο στους νεαρούς, οι οποίοι του παρουσιάστηκαν ως ενοικιαστές.